Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε κλίμα και θέμα, γιατί είστε πάρα πολύ εκείνοι οι οποίοι έχετε πέσει θύμα ηλεκτρονικής απάτης. Τίποτα δεν είναι. Ανοίγεις ένα mail στο κινητό σου. Να μην τα ανοίξεις. Και ξαφνικά έχουν. Μα δεν καταλαβαίνεις ότι είναι απάτη και έχουν κάνει φτερά όλα τα λεφτά. Έτσι, εδώ. Θα το κουβεντιάσουμε το θέμα με τον κύριο Δημήτρη Ευαγγελίου. Είναι σύμβουλος ηλεκτρονικής ασφάλειας. Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Καλή σας ημέρα. Καλά δεν λέω. Είναι πολύ απλό τελικά. Και είναι σε έξαρση αυτές τις μέρες, έτσι. Είναι σε έξαρση, διότι πλέον πολλοί κόσμος με το κινητό του τηλέφωνο συχνά θα προσπαθήσει να κάνει περισσότερες ενέργειες. Email, μηνύματα έχουν εξελιχθεί, έχουν γίνει πολύ πιο έξυπνες αυτές οι απάτες και μιμούνται, πρέπει να το καταλάβουμε πλέον αυτό και για τους ακροατές, είναι πολύ σημαντικό και για τους θεατές, ότι μιμούνται την καθημερινότητα της ζωής στην Ελλάδα. Mm-hmm. Βγάζει η κυβέρνηση κάτι για το fuel pass. Είναι αναμενόμενο ότι θα συμβούν απάτες πάνω σε αυτόν τον τομέα. Θα βγει κάτι για κάποιο άλλο επίδομα. Θα εξακολουθήσουν οι πατέρες να μιμούνται καθημερινά οτιδήποτε έρχεται μπροστά μας. Τι μπορεί να λέει το mail ή το μήνυμα που θα έρθει στο κινητό μας και θα πρέπει να μας υποψιάσει. Δηλαδή, πώς ακριβώς είναι ως εφαρμογή, πώς την βλέπουμε, πώς την καταλαβαίνουμε. Κάθε μήνυμα που θα έρθει, το οποίο δεν είναι αληθινό και σκοπεύει να μας αποσπάσει προσωπικά δεδομένα, θα ζητήσει να δώσουμε στοιχεία. Θα μας προκαλέσει με κάποιο χρονοπεριορισμό να πατήσουμε σε κάποιο link, να επισκεφτούμε μια ιστοσελίδα ή να βάλουμε τα προσωπικά μας δεδομένα από την τράπεζα σε κάποιο link. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό. Η τράπεζα, το σύστημα της διακυβέρνησης του gov.gr, καμία μεγάλη εταιρεία δεν ζητάει ποτέ να συνδεθούμε χωρίς να θέλουμε εμείς να κάνουμε κάτι. Όταν έρχονται μηνύματα τα οποία μας ζητάνε να δώσουμε κωδικούς, πάλι πρέπει να μην κάνουμε καμία τέτοια ενέργεια. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Την ώρα που εμείς προσπαθούμε να μπούμε στο web banking, την ώρα που προσπαθούμε να κάνουμε μια συναλλαγή, να πληρώσουμε ένα λογαριασμό ή να δώσουμε μέσα από τις ήδη υπάρχουσες εφαρμογές τους κωδικούς μας, μπορεί κάποιος να τους υποκλέψει, να τους ψαρέψει στον αέρα, αν έχει κάποιο σύστημα, κάποιο τηλέφωνο εξελιγμένο, κάποιο πρόγραμμα. Υπάρχει. Η μέθοδος, όλοι χρησιμοποιούμε το ίντερνετ. Ναι. Όταν αυτή τη στιγμή θα συνδέσουμε το κινητό μας τηλέφωνο στο τοπικό δίκτυο του Wi-Fi στο σπίτι μας, στο ασύρματο δίκτυο στο σπίτι μας, αν εκεί δεν έχουμε πάρει τα απαραίτητα μέτρα ώστε το Wi-Fi να είναι σωστά κλειδωμένο, ναι, πλέον μπορεί κάποιος με τον απαραίτητο εξοπλισμό να υποκλέψει την κίνηση των δεδομένων μας, να την αναλύσει σε δεύτερο χρόνο και σε τρίτη φάση να προσπαθήσει να μας μιμηθεί ή να μπει στην τράπεζα, στο email, σε οτιδήποτε έχουμε αφήσει αθωράκιστο, ξεκλείδωτο. Ναι. Αυτό πλέον συμβαίνει. Κάτι που... Άρα θέλει προσοχή εκεί. Τα συστήματα αυτά με κάποιο τρόπο προστατεύονται, πρέπει να κάνουν κάτι εταιρείες τηλεφωνίας που μας παρέχουν τα Wi-Fi, τι πρέπει να γίνει. Θα σας πω ότι οι πάροχοι δημιουργούν ασπίδες προστασίας. Να το πω αντίθετα, εάν αυτή τη στιγμή η Google ή οι πάροχοι τηλεφωνίας δεν είχαν, ή οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας δεν είχαν αναπτύξει μεθόδους ασφάλειας που εμείς δεν καταλαβαίνουμε ως απλοί χρήστες, θα βλέπαμε τα περιστατικά να μην είναι 10, 15, 20 χιλιάδες ανά μήνα περιστατικά το μήνα στην Ελλάδα. Είναι τόσα. Είναι απόπειρες. Είναι απόπειρες. Σκεφτείτε ότι υπάρχει πρόβλεψη ιστορικού ότι για το 2023-2024 από τη Microsoft προκύπτουν αυτά πλέον. Ναι, ναι, ναι. Θα έχουμε 30 εκατομμύρια απόπειρες παραβιάσεων. Σε σχέση με 5 εκατομμύρια που ήταν πέρυσι. Αυτό δείχνει ότι εξελίσσεται, υπάρχει πρόσφορο έδαφος. Ακόμα και η τεχνητή νοημοσύνη βοηθάει τους απατεώνες να ωρεοποιήσουν και να δημιουργήσουν μια απάτη πιο πιστευτή στο μεγαλύτερο κοινό. Ναι. Οπότε, για να γυρίσω πίσω, αν δεν υπήρχαν μέτρα προστασίας, θα βλέπαμε πολλαπλάσια εκατομμύρια απόπειρες επιθέσεις και θα γινόντουσαν περισσότερες παραβιάσεις. Είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο και πρέπει να ενημερωνόμαστε. Υπάρχει μια βασική ταμπέλα που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Ποτέ δεν δίνω μηνύματα SMS, αυτό είναι το πρώτο, είναι το πιο κύριο πλέον. Δεν δίνουμε τα μηνύματα SMS που έρχονται στο κινητό μας, δεν τα δίνουμε σε τρίτους. Δεν θα μας πάρει ποτέ τηλέφωνο κάποιος, επειδή είμαστε επώνυμοι ή ανώνυμοι ή σε κάποια θέση, για να μας πει «Γεια σας, σας καλούμε από την τάδε εταιρεία, θα σας στείλουμε ένα κωδικό μιας χρήσης». Αυτή η φράση είναι κατευθείαν παραπέμπει σε απατεώνα. Καμία εταιρεία δεν ζητάει να στείλει κωδικό μιας χρήσης. Ναι. Τους κωδικούς μιας χρήσης τους έχουμε βάλει για να προστατευόμαστε και οι επιτίδιοι, επειδή δεν μπορούν να το προσπεράσουν αυτό το μέσο, προσπαθούν τηλεφωνικά να μας ξεγελάσουν. Και κάτι άλλο. Υπάρχει περίπτωση να σου μολύνουν τον κινητό και να σε κάνουν κλόνο επί της ουσίας, να παρακολουθούν όλες τις κινήσεις, αν σου στείλουν ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο, δηλαδή να βλέπουν την ώρα που πληκτρολογείς τον κωδικό σου και να μπουν με αυτούς
σε κάποια τράπεζα, ναι, να σου κάνουν τη ζημιά. Κοιτάξτε τι γίνεται. Ναι, τα τηλέφωνα να τα χωρίσουμε σε δύο κατηγορίες. Android τηλέφωνα και το iPhone με το iOS. Είναι δύο διαφορετικές κατηγορίες. Ναι. Το Android μολύνεται πολύ πολύ πιο εύκολα, αβίαστα και με μικρότερη οικονομική δύναμη. Δηλαδή μπορεί κάποιος με 500-1000 ευρώ να επηρεάσει ένα τηλέφωνο Android τελευταίας γενιάς. Στο iPhone πρέπει να δαπανίσει παραπάνω από 25-30 χιλιάδες με αντίστοιχο εξοπλισμό και πρόσβαση. Ναι. Ερώτηση τελευταία μπορεί να... Δεν ξέρω. Επειδή κατεβάζουμε πάρα πολλά παιχνίδια, εφαρμογές στο κινητό μας, μέσω αυτών των εφαρμογών μπορεί κάποιος να υποκλέψει τα στοιχεία μας? Μέσω από τις εφαρμογές που κατεβάζουμε, είτε είναι παιχνίδι είτε είναι οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή, ναι, πρέπει να προσέχουμε ποιος είναι ο κατασκευαστής. Είναι δύσκολο, το καταλαβαίνω, αλλά κοιτάξτε, μία βασική οδηγία. Το κινητό τηλέφωνο που είναι ενός ενήλικα δεν πρέπει να το δίνει στο παιδί του. Γιατί το παιδί θα προσπεράσει και θα πατήσει οτιδήποτε βρει μπροστά του για να παίξει. Αν θέλουμε να κατεβάσουμε παιχνίδια, πρέπει να είναι σε ένα τηλέφωνο το οποίο είναι μόνο για το παιδί. Αν εμείς τώρα θέλουμε να κατεβάσουμε εφαρμογές και παιχνίδια αγνώστου προελεύσεως, βάζουμε σε κίνδυνο τον εαυτό μας. Μάλιστα. Να σας ευχαριστώ. Δεν έχω κάτι άλλο. Ζορίστηκα τώρα. Γιατί μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να πέσει θύμα οποιοδήποτε, από τον οποιοδήποτε, ο οποίος θέλει να κάνει κακό και να μπει μέσα στους κωδικούς της τράπεζας. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βαγγέλη. Να είστε καλά. Αχρίαστος να είστε. Σαν τον ίδιο όρο με τον γιατρό, είστε εδώ και τον λογιστή. Αυτό είναι το θέμα. Ευχαριστούμε πολύ.